πάει 14 χρόνια πριν. Για τη μονιμοποίηση με βάση το διάταγμα του Προκόπη Παυλόπουλου τότε, τη μονιμοποίηση 27 υπαλλήλων, η οποία είχε γίνει τότε καθόλου νόμιμα με το Δημοτικό Συμβούλιο. Κρίθηκαν λοιπόν ότι πρέπει 27 άνθρωποι, 27 αυτοί άνθρωποι, εκ των οποίων 15 είναι αμαία, να απολυθούν. Φυσικά αυτό δεν γίνεται δεκτό ούτε από το Σύλλογο των Εργαζομένων, ούτε από το Δήμαρχο, ούτε δημαρχίστη στον πλευρό των εργαζομένων σας. Είναι σίγουρο γιατί είναι η οικογένειά μας, είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή, για εξήγησε μας. Για πέρασε έτσι με δύο κουβέντες την εικόνα. Θα το κάνω και με μια μισή αν θέλετε. Έχουμε καταρχήν, είναι δύο ξεχωριστά αισθήματα. Είναι μια συνολική επίθεση που έχουμε το τελευταίο διάστημα της κυβέρνησης που υλοποιεί επιταγές που θέλουν να πετάξει κόσμο έξω από την τοπική αυτοδιοίκηση, που αυτό είναι το ένα, και αυτό ανατρέπεται με αγώνες των εργαζομένων στους δρόμους. Και εδώ έχουμε μια άλλη ειδική περίπτωση. Έχουμε 27 εργαζόμενους του Δήμου εδώ και 10, 14, 15 χρόνια. Άνθρωποι μας που έχουν στηρίξει αυτό το Δήμο με όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια, είτε είχαν θετικό έργο είτε αρνητικό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα κρίνεται ότι πρέπει να πεταχθούν στον δρόμο. Ανάμεσά τους έχουμε ανθρώπους με ειδικές ικανότητες και όλοι τους είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε αυτό το Δήμο που έχει χιλιάδες ανέργους και που προσπαθούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ποια είναι η δικαιολογία, ρε παιδί μου, δηλαδή το τυπικό... Θα σας πω. Έχουμε τρεις που παίζουν σε αυτή την υπόθεση. Ένα πολιτικό προσωπικό που το 2004 με ένα συγκεκριμένο τρόπο αποφάσισε το δικαίωμα των ανθρώπων στη δουλειά, που είναι δικαίωμα, να το μετατρέψει και λίγο σε πελατειακή σχέση. Έχουμε έναν ΑΣΕΠ, μια ανεξάρτητη αρχή, που έκρινε το 2004 ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και χιλιάδες άλλοι σε όλη την Ελλάδα, πληρούν αυτά που ο νόμος επίτασε για να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους από αορίστου χρόνου σε, από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Και έχουμε και τους εργαζόμενους που δεν υπέγραφαν εκείνοι τίποτα. Εκείνοι έτρεχαν στις δημοτικές αρχές, σε μένα δηλαδή, που τους έλεγα ελάτε παιδιά για δουλειά, έρχονταν να δουλέψουν. Και τι έχουμε τώρα. Πάντως η πελατειακή σχέση, δήμαρχε, την οποία περιγράφεις πάρα πολύ ωραία, προϋποθέτει και πελάτες εκτός από πολιτική. Προφανώς. Ακούστε με όμως τι λέω εγώ. Εγώ είμαι, όταν έχω το μαγαζί, γιατί σωστά το βάζετε, στο οποίο μαγαζί έχω διαμορφώσει εγώ τους όρους και καλώ τους πελάτες να ψωνίσουν, δεν θα κυνηγήσει μετά η εφορία τους πελάτες. Έτσι θα κυνηγήσει το μαγαζάτορα. Τι λέω λοιπόν εγώ. Εντάξει, και τι λένε, για να το διευκρινίσουμε. Για εξήγησε μας τώρα. Τι λένε, τι έγινε λάθος. Λένε για παράδειγμα ότι οι συμβάσεις που οι άνθρωποι, ο δήμαρχος της πόλης, και καλά έκανα κατά τη δική μου τη γνώμη, υπέγραφε ότι ένα κομμάτι από αυτούς τους εργαζόμενους για ένα διάστημα δούλευε στο Δήμο με προφορική σύμβαση. Ενώ αναγκαζόντουσαν να κόψουν τη σύμβαση για μερικούς μήνες, έτσι δεν είναι. Εργάζονταν όμως. Εργάζονταν. Τη γραπτή και προφορικά του λέγανε δούλευε. Το ΑΣΕΠ λοιπόν αποδεχόταν τότε ότι αυτό είναι καθόλου ανόμιμο. Σήμερα το ίδιο το ΑΣΕΠ, χωρίς να παίρνει καμιά δική του ευθύνη, λέει ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, αυτό δεν ήταν καλό να γίνει. Δέστε κάτι. Μετά από 10, 14, 15 χρόνια και δολοφονία να είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, το αδίκημα θα είχε παραγραφεί. Λέω εγώ λοιπόν, για να το μαζέψω λίγο. Αυτή τη στιγμή στα ποινικά δικαστήρια για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μην κάνουμε το λάθος να εντάξουμε αυτό το κομμάτι των ανθρώπων στο γενικότερο πλαίσιο της κυβερνητικής επίθεσης αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι ξεχωριστό. Γιατί? Γιατί το πολιτικό προσωπικό που υπέγραφε και ψήφισε μες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρούν πάγιες και διαρκές ανάγκες στο Δήμο, τι είναι απαραίτητο. Αυτό το προσωπικό βρίσκεται σήμερα στα ποινικά δικαστήρια. Δεν θεωρείται, όχι νόμιμο, νομιμοφανές είναι, δεν θεωρείται ηθικά επιλείψιμο, δεν θεωρείται ανέντιμο, να χρησιμοποιήσω μια άλλη έκφραση, να μην περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στα ποινικά δικαστήρια με το δηλαδή, πολιτικό προσωπικό. Στα ποινικά τώρα ποιοι είναι, αυτοί που είχαν βάλει βεβαίωση ότι οι άνθρωποι... Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Που δώσαν τις βεβαίωσεις για τις προφορικές. Αυτοί δηλαδή που τους είπαν ελάτε να δουλέψετε. Ελάτε παιδιά για δουλειά. Και λέω εγώ λοιπόν, για φανταστείτε να έχουμε στα ποινικά δικαστήρια... Άρα εσείς λέτε να περιμένουμε να γίνουν τα δικαστήρια πρώτα και μετά βλέπουμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μόνο ηθικά έτοιμο σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Και Μάνο, έχεις δίπλα σου κάποιους από αυτούς που... Είναι από τους 27 που απολύονται. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να σηκωθούν είναι από τα 15 αμαία που
πρόκειται να πουληθούν άμεσα. Έχω όμως δίπλα μου τον κύριο Στέφανο Σαββόπουλο, είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής που ΕΟΤΑ και εργαζόμενος εδώ στο Δήμο Καρατσινίου, όπου εχθές είχατε και μια συνέντευξη με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε συνεχώς, ότι με μια κατάπτυστη εξωφρενική απόφαση του Υπουργού των Απολύσεων, του κυρίου Μητσοτάκη, οδηγούνται στον ΚΕΑΔΑ 27 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 15 είναι αμαία. Είναι σαφές και πρέπει να το καταλάβετε, κύριε Καμπουράκη. Είναι σαφές ότι αυτοί οι εργαζόμενοι και το πόρισμα που ξεθάβει τώρα ο Υπουργός των Απολύσεων σε καμία περίπτωση δεν αποδίδει ευθύνες στους εργαζόμενους. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Στέλνει το πολιτικό προσωπικό στα δικαστήρια, αλλά τους εργαζόμενους, παρόλο που αναγνωρίζει ότι δεν έχουν καμία ευθύνη, τους στέλνει στα σπίτια τους. Και ξέρετε όλοι. Ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ο ΑΣΕΠ. Ο ΑΣΕΠ είναι μια αρχή που πρέπει να είναι αυτή που αποπνέει εμπιστοσύνη στον πολίτη. Ναι. Ακόμα όμως και αυτές οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ γίνονται κουρελόχαρτο στα χέρια του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απολύσεις 27 εργαζομένων και να γεμίσουν τον ΚΕΑΔΑ των 6.500 απολύσεων και των εργαζομένων που υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις καρέκλες, τι είναι, ρε Μάνο? Οι άνθρωποι αυτοί είναι εργαζόμενοι στο Δήμο. Για περισσότερα πόσα χρόνια εργάζεσαι στο Δήμο? 15-16. Τι δουλειά? Πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός. Είστε και αμαία εσείς? Ναι. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι οι άλλες κυρίες δίπλα τι δουλειά κάνουν στο Δήμο? Πού απασχολείστε? Εγώ τώρα είμαι φύλακας. Φύλακας. Και εσείς? Στο τμήμα πολιτισμού. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε και την παρουσία του κυρίου των πολιτικών μας εδώ. Κύριε Καραγκούνη, ακούτε πώς είναι η κατάσταση. Εδώ λένε οι εργαζόμενοι, ο κύριος Μητσοτάκης ξέθαψε ένα πόρισμα, τα ακούσατε τώρα. Για δώστε μια απάντηση.